σε ένα από τα πλέον προβληματικά τμήματα του οδικού δικτύου προς το Πήλιο, στο δρόμο Βόλου Πορταριά στην Ανακασιά, άρχισε σήμερα και ολοκληρώνεται μέχρι αύριο το πρωί η εργολαβία της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας για την αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα. Από το πρωί σήμερα ειδικό συνεργείο έριχνε πίσω και στη συνέχεια ο οδοστρωτήρας έδινε στο δρόμο την τελική του μορφή. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο του οδικού κυκλώματος μέχρι το πρώην Δημαρχείο Ιολκού, όπου ο δρόμος ήταν κατεστραμμένος και γεμάτος λακκούβες. Υπάρχει ένας προγραμματισμός, ένα πλάνο από την Περιφερειακή Ενότητα για παρεμβάσεις και εργασίες, συντήρησης και βελτίωσης της κατάστασης του οδοστρώματος για όλους τους Δήμους, με προτεραιότητα βέβαια στα σημεία που έχουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα και συχνότερη κυκλοφορία. Σε μια περίοδο περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων, θα ήθελα να τονίσω ότι παλεύουμε για να στηρίξουμε ένα δίκτυο το οποίο δείχνει να καταραίει και να εξασφαλίσουμε βατότητα στους δρόμους και ασφαλή, ομαλή και αδιάκοπη κυκλοφορία των οχημάτων. Η εργολαβία της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας στο συγκεκριμένο σημείο ολοκληρώνεται αύριο, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα με τους εκδρομείς του Πάσχα. Σήμερα η κίνηση των οχημάτων διοχετευόταν από τις Αηδονοφολιές προς τον Άγιο Νούφριο και το δρόμο της Κουκουράβας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, που περιλαμβάνει παρεμβάσεις τόσο εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου, όσο και στον υπόλοιπο νομό Μαγνησίας, φτάνει το 1.100.000 ευρώ. Θα συνεχίσουμε παρεμβάσεις στη Μακρινίτσα και στη Πορταριά και έχουμε στόχο να πάμε παντού να καλύψουμε όλη τη Μαγνησία. Επίσης θα ήθελα να πω ότι θα γίνει μια σοβαρή παρέμβαση μετά το Πάσχα στο Βόλο, στους κεντρικούς άξονες, με μια εργολαβία που επιβλέπεται και εκτελείται από την Περιφερειακή Ενότητα και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας.